Αδερφοί μου, μην νομίζουμε ότι τούτα τα λόγια που σας λέω σας τα έλεγα πριν, όσοι ερχόντουσαν στον Άγιο Γεώργιο, σας τα έλεγα πριν 30 χρόνια. Και στα έλεγα, θα έρθει η μέρα που θα γίνουν αυτά, 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 όλα τα έλεγα. Έλεγαν ο πατήρ Σάβαλδεϊ, μας φοβερίζει. Εγώ σας φοβερίζω. Εγώ σας αγαπώ, δεν σας φοβερίζω. Οι φοβέρες είναι από τον Θεό που έρχονται. Παιδάκια μου, αν δεν επιστρέψουμε πίσω, δεν θα σώσουμε την Ελλάδα μας, διότι είναι δύο πράγματα τα οποία κυνηγά ο Σατανάς. Την πίστη και την πατρίδα. Δύο πράγματα. Να μας κλονίσει από την πίστη μας. Η μόδα τώρα είναι να γίνει ο Πάπας αρχηγός και εμείς κάτω από τον Πάπα. Μόδα τούτη. Μην τα ξεχνάτε τη μόδα. Παγκοσμιοποίηση λέει και πανθρησκεία. Είναι φοβερό το οποίο μου συνέβηκε όταν μου είπε ένας δικός μας, ένα παιδάκι δικό μας, ότι εκάλεσαν όλους αυτούς τους μεγάλους όλων των θρησκειών και ήταν και ο Ορθόδοξος, ο οποίος ήταν μέσα και ήθελαν να κάνουν αγιασμό. Και ήρθαν οι Ιάπωνες από πάνω με φωτογραφικές μηχανές που πιάνανε το κύμα το λεπτό του αέρος. Το αποτύπωναν. Και έβλεπαν όλους να λέγουν ευχές για εκείνο τον αγιασμό. Τίποτε. Μόλις έλεγε ο Ορθόδοξος λέγει, κατέβαινε η χάρη του Θεού και την έπιαναν ακριβώς με τη φωτογραφική εκείνη μηχανή και έβλεπαν το αόρατο, αυτό που δεν έβλεπαν τα μάτια του ανθρώπου, το έβλεπαν με εκείνη την φωτογραφική μηχανή και εδόξαζαν τον Θεό. Τι είναι αυτό? Η ορθοδοξία μας, η πίστη μας που δεν έχει άλλη σαν αυτή. Δεν υπάρχει άλλη σαν αυτή. Εμείς την πήραμε από τον Χριστό μας τον ίδιο, από τους Αποστόλους τους ιδίους, από τους Πατέρες της Εκκλησίας και φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτήν την πίστη την κυνηγούν να φύγει και την πατρίδα μας να μην υπάρχει. Εγώ σας αναφέρω κάτι. Υποθέσουμε ότι δεν τους βάζουν τους Τούρκους μέσα στην Ευρώπη, που αν την βάλουν θα καταστρέψει την Ευρώπη, θα εξαφανιστεί η Ευρώπη. Διότι αυτή έχει πληθυσμό περισσότερο και από τη Γαλλία και από τη Γερμανία και από τις μεγάλες χώρες. Το αποτέλεσμα. Είδατε εμείς τα νησάκια μας πόσα έχουμε? Είναι πάνω από 1000, από 2000 νησάκια που έχουμε. Όλα αυτά είναι ξηρά. Δεν τα βλέπει κανείς, δεν τα προσέχει κανείς. Εάν ορμήσουν οι Τούρκοι και πάνε μέσα, θα πάμε να τους βγάλουμε. Πολλούς βγάζουμε. Τα ίμια τους βγάλαμε έξω. Τα ίμια πάνε. Και ξέρετε στα ίμια ότι υπάρχει ένα υλικό το οποίο είναι για τους πυράβλους. Και αυτό είναι μόνο πάνω σε αυτό το νησί. Και το επεσήμαναν οι Αμερικάνοι. Το επεσήμαναν. Και σου λέει να μην το αφήσουμε στους Έλληνες. Να βάλουμε τους Τούρκους μέσα, να το πιάσουν και αν τολμήσουν να σπάνε. Αυτό το υλικό ονομάζεται όσμιο. Όσμιο. Δεν υπάρχει στον κόσμο. Αν υπάρχει, πολύ ελάχιστον. Σε μερικά μέρη. Πάνω σε αυτό το νησί είναι γεμάτο. Το επεσήμαναν οι Αμερικάνοι και σου λέει γι' αυτό εμείς θα το πιάσουμε. Διότι το θέλουμε. Και γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ο κόσμος κοιμάται, δεν ξέρει τίποτε, δεν γνωρίζει τίποτε. Και πάνε τα πράγματα όπως πάνε προς την καταστροφή. Αδερφοί μου, σας είπα, σας μίλησα. Όποιος έπιασε, έπιασε. Όποιος δεν έπιασε, την άλλη φορά. Δούμε μαζί τους, δεν θα κάνουμε τίποτε. Όνειρα, όνειρα είναι. Αν μεν είναι καλό, καλό είναι ορίς. Είμαι ασφαλισμένος. Αν όμως είναι του κακού, πού θα πάω? Πού θα πάω? Εκείνος γίνεται άγγελος φωτός. Δεν είναι αστεία. Γίνεται και Χριστός, γίνεται και Παναγία, γίνεται και... Τα πάντα γίνεται. Γι' αυτό ξεγελά τους πιστούς και φεύγουν και πάω. Είδα όνειρο, λέει.
Είδα όνειρο. Βρε τι όνειρο είδες, το σατανάν είδες. Κάτσε ήσυχη. Κάτσε ήσυχος. Δεν ξέρουμε τις παγίδες του. Το μιάνει 80 χρονών άνθρωπον, το μιάνει από το μοναστήρι και του λέγει «Ο Θεός θα σε κάνει πατριάρχη», του λέει. Τελείωσε. Λοιπόν, ετοιμάσου αύριο το πρωί να έρχομαι, του λέει. Έρχομαι. Θα σε πάρω, θα πάμε, διότι έρχεται ο Θεός, ο ίδιος είναι σε στεφανός, να σε κάνει πατριάρχη. Και την άλλη ημέρα να έχει τόσο χιόνι, που ήταν ως το μέσον του αυτό. Και κοντά του να είναι ο άγγελος που του μίλησε ότι θα έρθει ο Θεός να τον κάνει πατριάρχη. Και ξεκινάμε στο χιόνι και να κουράζεται και αυτός ο τρισκατάρας δίπλα του λέει πάει να γίνεις πατριάρχης, του λέει τι είναι αυτός ο κόπος, δεν είναι τίποτα αυτός ο κόπος, αγωνίσου του λέει να φτάσουμε πάνω διότι έρχεται. Και αφού τον έφτασε πάνω ύστερα από τρεις ολόκληρες ώρες και τον έφτασε εκεί, δεν τον άφησε να κάνει ούτε και το σταυρό του, το σημείο του σταυρού που εξαφανίζεται. Μόλις κάνουμε το σημείο του σταυρού εξαφανίζεται. Αφού τον έβγαλε στην κορυφή, έρχεται ο Θεός με τους αγγέλους, με το ολόκληρο άρμα, με τα φανούς και λαμπάδες. Και πόσους είχε δίπλα του αγγέλους. Και ήταν έτοιμος, σήκωσε το πόδι του, να πατήσει επάνω στο άρμα. Και εκείνη την ώρα έκανε το σημείο του σταυρού. Ήταν η πρώτη φορά, ύστερα από το σύνορα. Μόλις έκανε το σημείο του σταυρού, εξαφανίστηκαν τα πάντα. Και βλέπει κάτω το πόδι του, εάν πατούσε, 300 μέτρα βάθος. Εμείς καθόμαστε και λέμε ήρθε ο Θεός. Ο Θεός ήρθε. Έφερε, μας μίλησε με την Αγία Γραφή, δεν ξαναρχεται άλλη φορά. Μην περιμένετε άλλα. Η Αγία Γραφή είναι ο Θεός, ό,τι πει. Ναι, με ένα μολύτσι. Στον καλό να πάρει.